Κοιτάξτε, είχαμε ενημέρωση από οικογένεια μαθητή ότι βρέθηκε θετικό το τεστ το οποίο έκανε σε νοσοκομείο, σε δημόσιο νοσοκομείο. Επομένως, όπως σας έχω ήδη πει, ακολουθούμε ειδικό πρωτόκολλο στο τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Ενημερώθηκε άμεσα η διεύθυνση από το διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Διεύθυνση Υγείας, η οποία μας έδωσε και τη σχετική γνωμοδότηση. Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς από το πρωί προκειμένου να μην προσέλθουν, καθώς τα παιδιά, οι συμμαθητές, θεωρούνται στενή επαφή του κρούσματος και έχουν δοθεί τα έγγραφα προς την πολιτική προστασία και τον ΕΟΔΗ προκειμένου να γίνει χνηλάτιση. Αφορά στην περιοχή του Άργους. Το τμήμα έχει κλείσει. Βεβαίως, το τμήμα έχει κλείσει, υπάρχει σχετική απόφασή μας, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, διότι πρέπει να γνωρίζει κάθε μέρα ποια τμήματα είναι κλειστά, και θα μείνει κλειστό για 14 μέρες. Από σήμερα δηλαδή και για 14 μέρες θα παραμείνει κλειστό. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά, έχουμε κλείσει το τμήμα, σημαίνει αυτό ότι τα παιδιά, οι συμμαθητές, θεωρούνται στενές επαφές, τα παιδιά τα έχουμε βάλει εντός εισαγωγικών σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, άρα εφαρμόζουμε τα μέτρα, φοράμε μάσκες και επιτηρούμε τα παιδιά μας. Θα γίνει χνηλάτιση πάντως αυτά τα παιδιά? Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, οι στενές επαφές δίνονται στον ΕΟΔΗ και ο ΕΟΔΗ εκτιμά ποια άλλα άτομα μπορεί να αποτελούν στενή επαφή του παιδιού αυτού. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχολεία, ευτυχώς δεν έχουμε κάτι. Και το ίδιο το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Και τα υπόλοιπα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Και περιμένουμε εάν θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες μέρες η Αργολίδα εμφανίζει ανωδικό αριθμό κρουσμάτων. Θα ήθελα να ζητήσω από τους γονείς να μας ενημερώνουν άμεσα. Δεν αποτελεί μόνο ατομική ευθύνη, αποτελεί συλλογική. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Άμεση ενημέρωση προς τον διευθυντή του σχολείου και από εκεί και πέρα ενημερώνουν εμένα για να κινήσω διαδικασίες. Απολυμάνσεις γίνονται στα σχολεία και τι άλλες οδηγίες έχετε δώσει? Μόλις εμείς βγάζουμε μία απόφαση σχετικά με το κλείσιμο ενός τμήματος, αμέσως ενημερώνουμε και την περιφέρεια αλλά και το Δήμο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Τώρα, για τον τρόπο που θα γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αφορά τις δημοτικές αρχές. Θέλω να γνωρίζετε και θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι για οτιδήποτε συμβαίνει θα υπάρχει ανακοίνωση και δελτίο τύπου από την διεύθυνση τη δικιά μας και θα ανεβαίνει αυτό και στην ιστοσελίδα μας. Όμως είναι πλήρως ευαισθητοποιημένοι και οι εκπαιδευτικοί μας και οι διευθυντές μας και ενημερώνουν άμεσα τους γονείς. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε ενημέρωση τη νύχτα ότι το παιδί ήταν θετικό. Ήδη το πρωί οι γονείς από τις 7.30 ώρα είχαν πάρει mail από το σχολείο να μην πάνε στο σχολείο, στη σχολική μονάδα. Και όχι μόνο αυτό, και ό,τι άλλη οδηγία θέλουν θα απευθυνθούν στον διευθυντή του σχολείου.